Είναι πλέον γνωστό ότι δυστυχώς πολλά ζώα στον πλανήτη απειλούνται με εξαφάνιση. Όλοι μας έχουμε επίσης ακούσει τα πιο γνωστά απειλούμενα είδη της χώρας μας. Τον λύκο, την καφέ αρκούδα, τη θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα και τη μεσογειακή φώκια μονάχους-μονάχους. Ήδη από το βιβλίο της γλώσσας της πρώτης δημοτικού μπορεί κανείς να μάθει για τη συγκεκριμένη χελώνα και τη φώκια. Αλλά και στις επόμενες τάξεις, σε διάφορα μαθήματα, αναφέρονται αυτά τα τέσσερα είδη. Εσύ τα γνωρίζεις? Πόσο καλά? Τι ξέρεις για τη ζωή τους? Ξέρεις, για παράδειγμα, με τι τρέφεται η χελώνα καρέτα-καρέτα? Από τι απειλείται ο λύκος? Πώς ξεχειμωνιάζει η καφέ αρκούδα? Το ταξίδι του Otter είναι ένα μαθησιακό αντικείμενο που θα σου δώσει την ευκαιρία να μάθεις με ευχάριστο τρόπο για τα ζώα αυτά. Και όχι μόνο να μάθεις. Μπορείς να προβληματιστείς, να ευαισθητοποιηθείς, να αποκτήσεις ενσυναίσθηση και να κινητοποιηθείς για την προστασία τους. Είτε είσαι μαθήτρια ή μαθητής, είτε είσαι εκπαιδευτικός ή γονιός. Οδηγός σε αυτό το παιχνίδι είναι ο Otter, μια συμπαθέστατη βίδρα η οποία απειλείται και αυτή με εξαφάνιση. Με τη βοήθεια ενός αερόστατου, ο Otter θέλει να κάνει το γύρο της Ελλάδας για να συναντήσει τον λύκο, την αρκούδα, τη χελώνα και τη φώκια και να οργανώσουν όλοι μαζί ένα σχέδιο διάσωσης. Θες να δοκιμάσεις? Μοιάζει με φιδάκι. Προσπάθησε να βοηθήσεις τον Otter. Έχει στη διάθεσή του 3 φιάλες αερίου για το ταξίδι. Με κάθε λανθασμένη απάντηση, χάνεται μία φιάλη. Θα καταφέρει ο Otter να ολοκληρώσει το ταξίδι? Μέσα από αυτό το ταξίδι θα μάθεις για τη βιολογία των ζώων, για τις συνήθειές τους, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν, τους τρόπους προστασίας. Κάθε φορά που δίνεις μία απάντηση, σωστή ή λανθασμένη, παίρνεις ανατροφοδότηση με περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με το θέμα της ερώτησης. Μπορείς να παίξεις όσες φορές θέλεις. Κάθε φορά θα συναντήσεις διαφορετικές ερωτήσεις. Λοιπόν, θες να μάθεις περισσότερα για τα απειλούμενα ζώα της Ελλάδας? Ρίξε το ζάρι και ξεκίνα! Θα βρεις το παιχνίδι αυτό στο Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα, στη Συλλογή Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Εκπαίδευση για την Αηφόρο Ανάπτυξη. Στη συλλογή αυτή θα βρεις και άλλα μαθησιακά αντικείμενα για τα ζώα της χώρας μας, όπως το παιχνίδι Bird Watcher, δηλαδή τον παρατηρητή πουλιών, και το παραμύθι «Μια βόλτα με την Αβοκέτα και τους φίλους της στον κόλπο Καλονής Λέσβου».